Έχετε πρόβλημα στη συλλογή της ελιάς? ECO 5210. Το θαυμάσιο ιαπωνικό μηχάνημα, τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. ECO. Το καλύτερο τεινακτικό του κόσμου. ECO. Με τις 2.000 παλμικές δονήσεις το λεπτό, επιτυγχάνουμε τις καλύτερες αποδόσεις στη συλλογή της ελιάς και των καρπών, όπως φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα. ECO. Ο πλέον ισχυρός κινητήρας με 3,2 υποδύναμη, ποιοτικά ανώτερος και σε πολύ χαμηλή τιμή. Η ιαπωνική τεχνολογία στα χέρια σας. Αντιπροσωπεία Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας, Παπαλέξης ΑΕ, Λαμία. Χορηγός εκπομπής Olive Family Estate and Products. Πήγαμε πριν έρθουμε εδώ σε 2-3 χωράφια, είδαμε μερικά πράγματα. Εγώ έχω μια εμπειρία από εδώ από τον κάμπο. Δυστυχώς δεν έχουμε μια συνέχεια στο να επισκεφτόμαστε τακτικά, γιατί δεν μας ζητάνε και η παραγωγή. Η παραγωγή συνήθως πρέπει να ανησυχούν όταν δεν έχουν παραγωγές, και όταν έχουν φτωχές παραγωγές πρέπει να αναζητούν τι? Να αναζητούν τη γνώμη γεωπών. Γιατί σε αυτά τα δύσκολα θα πρέπει να βάλει πλάτη ο γεωπόνος, να του δώσει λύσεις και οικονομικές και χωρίς λάθη. Όποιο λάθος κάνουμε στην καλλιέργεια της ελιάς, να το ξέρετε ότι μας κοστίζει σε χρήματα πρακτικά δύο φορές. Δηλαδή έκανες λάθος 100 ευρώ και έριξες ένα λάθος λίπασμα, θα το πληρώσεις 200 ευρώ. Λέω ένα παράδειγμα. Έκανες λάθος στο να κάνεις λάθος κλάδεμα, θα το πληρώσεις διπλάσιο χρόνο. Δηλαδή το λάθος στο κλάδεμα θα σου επαναφέρει το δέντρο σε διπλάσιο χρόνο ξανά στην παραγωγή. Άρα δεν πάμε για λάθη πλέον. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα λάθη, να τα συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Θα πάω λίγο στην κομιδή ελιάς. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε εδώ είναι ελιές μαζεμένες από το πλωμάρι. Την τράβηξα εγώ αυτή τη φωτογραφία. Είναι περίπου στα μέσα με τέλος Νοέμβρη. Η ημερομηνία ήταν του 20. Προσέξτε να δείτε στις ελιές αυτές, έχει, εκτός από τα φύλλα που βλέπετε, έχει κάποιες καλές ελιές και πάρα πολλές ελιές, οι οποίες τις λέμε εδώ σταφιδιασμένες, καρβουνιασμένες, έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό. Οι ελιές αυτές, όλες αυτές που βλέπετε, έχουν γλοιοσπόριο. Εκείνη την περίοδο ήταν μετά από κάποιες βροχοπτώσεις που είχε ρίξει, εντάθηκε πάρα πολύ το γλοιοσπόριο, το οποίο προσβάλλει και την κολοβή και την αδραμετιανή, κυρίως όμως, εκτός από το γλοιοσπόριο, προσβάλλει και άλλες ασθένειες, προσβάλλει τη λαδολιά. Η συγκομιδή της ελιάς είναι η πιο ακριβή δουλειά που έχει παραγωγός. Εκεί ξοδεύει μέχρι και 70% των χρημάτων για τη συγκομιδή της ελιάς. Γιατί χρειάζεται πάρα πολλά εργατικά, όλοι παίρνουν εργάτες όταν έχουν πολύ μαξούλ, και πολλές φορές δεν υπάρχει ο συντονισμός μεταξύ των καλλιεργητών, δηλαδή να πάει ο Προκόπης με τον Αντώνη στο χωράφια του Προκόπη να τελειώσουν, και να πάνε πάλι ο Προκόπης με τον Αντώνη και στα χωράφια του Αντώνη και να τελειώσουν. Αυτό που το κάνανε κάποιες περιοχές τακτικά, και εδώ το κάνανε και σε χωριά, ή σόγια με σόγια πηγαίνανε, έπαιρνε το σόι του όλος, πήγαιναν από το χωράφι του ενός, θα πήγαινε στο χωράφι του άλλου, θα πήγαιναν. Δεν υπάρχει αυτή η συντονισμένη δουλειά που μπορεί να γίνει, και συνεννοημένη δουλειά και με πρόγραμμα κιόλας. Δηλαδή κάποιοι που έχουν χωράφια στα υψώματα θα πάνε πιθανότατα πιο αργά. Αυτοί που έχουν καπίσια χωράφια που είναι πιο πρόημα θα πάνε πιο νωρίς και μπορούν να μοιράσουν με αυτόν τον τρόπο, πάντοτε βλέποντας και ακούγοντας και έναν γεωπόνο, για να μπορέσουν να καθορίσουν κατά περιοχές και τις δουλειές και τους χρόνους. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα, αυτή η μέθοδος συγκομιδής που αναπτύσσεται σε πολλές χώρες, γίνεται με συνεταιρισμούς. Δηλαδή αναλαμβάνει οι συνεταιρισμοί με τους ίδιους τους καλλιεργητές σαν εργάτες. Και πολλοί συνεταιρισμοί, επειδή δεν φτάνουν ούτε αυτοί,
μαζεύουν εργάτες. Η Ισπανία, ας πούμε, έχει ήδη κλείσει από το Μάρτι εργάτες από το Μαρόκο. Λέω ένα παράδειγμα. Τους έχουν κλείσει, τους έχουν φτιάξει καταλύματα, τους έχουν έτοιμα οι συνεταιρισμοί, τους έχουν του τι θα τρώνε κάθε μέρα, έχουν έτοιμο το πρόγραμμα να έρθουν να κάνουν τις οικοπηδές. Δεν λέω να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά μπορούμε να οργανώσουμε πολύ γρήγορα τα εργατικά. Πολλοί κοιτάνε φέτος, επειδή δύσκολα υπάρχουν και Αλβανοί για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι φύγανε έξω ή πήραν δικά τους χωράφια, κοιτάνε να πάρουν τους μετανάστες και κυρίως Αφγανούς, από ό,τι λέγεται, ότι είναι σκληρή στη δουλειά, και λένε ότι υπάρχει μια τέτοιου είδους κίνηση. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ακόμα στο να λυθεί αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει. Πότε κάνουμε στην κομιδή? Ένα χαρακτηριστικό πράγμα που κοιτάγαμε μέχρι τώρα είναι μέχρι που να κάνει αλλαγή χρώματος η ελιά. Δηλαδή, από πράσινη να αρχίζει να γίνεται πρασινοκίτρινη έως ελαφρά μοβ. Θα σας δείξω λίγο παρακάτω τι εννοώ. Αυτό δεν είναι πάντοτε θεμητό. Δεν είναι ο κανόνας, γι' αυτό σας το έχω και εδώ. Λέω έως την αλλαγή χρώματος και όχι στην αλλαγή χρώματος. Δηλαδή, σήμερα που πήγαμε και είδαμε ελιές σχετικά χοντρούτσικες και οι οποίες ελιές είχαν λάδι μέσα, μπορούν να μαζευτούν. Ελιές που ήταν σε άλλο χωράφι που πήγαμε και είδαμε, ήταν ζαρωμένες σε κάποια σημεία και αρκετά ζαρωμένες. Όχι σταφιδιασμένες, όχι τραβηγμένες, είχαν και σε ένα μέρος του καρπού πάρει και χρώμα και σε ένα μέρος ήταν πράσινες. Αυτές δεν χάθηκαν οι ελιές. Τα εδάφη σας εδώ να ξέρετε ότι είναι αρκετά δυνατά, ειδικά του κάμπου τα εδάφη, και κρατάνε, έχουν ψηλά τον υδροφορό ορίζοντα, και γι' αυτό και τα φαινόμενα αυτά που σας πλημμυρίζουν τα χωράφια, και είναι πολύ δυνατά, δηλαδή έχουν αρκετό άργυλο και πυλό που να κρατήσουν, ειδικά τα καμπίσια, τα μεγάλα δέντρα που έχουν και βαθύτερες ρίζες, να κρατήσουν τις υγρασίες. Οπότε θα έχετε εσείς αρκετά υγρασία, ακόμα και αν έχει περίοδο ανομβρίας. Και μην ξεχνάμε ότι η περιοχή σας εδώ δεν υποφέρει από πολύ ανομβρίες. Δηλαδή, άμα θα βρέξει, θα βρέξει. Πολύ πιθανό να πιάσει βροχή εδώ, σε σχέση, ας πούμε, με το ξερόκομπο του Πολυχνήτου ή σε άλλες περιοχές που έχει να βρέξει στατιστικά από το Μάρτι. Εδώ σας έριξε και κάποια νερά που κρατάει αυτή την υγρασία, σύν το ότι αν αρχίσει και γλυκένει ή κρυώνει λίγο καιρός, υπάρχουν και τα γνωστά αγιάζια της βραδιάς που προσφέρουν υγρασία κυρίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στην ελιά, που τη δροσίζουν και την κρατάνε σε ζωηρότητα. Όμως η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα και στην απόδοση των ελαιών, του δέντρου, και στην προετοιμασία του δέντρου για την επόμενη χρονιά, άρα να έχουμε παραγωγή και για την επόμενη χρονιά. Σοκάρεται αρκετά, δεν επανέρχεται εύκολα το δέντρο και μπαίνει σε περαναυτοφορία. Το μεγαλύτερο χρυσάφι που έχετε μπροστά σας εσείς να εκμεταλλευτείτε είναι το νερό, που από ό,τι κατάλαβα το έχετε και τζάμπα. Άρα λοιπόν ο κάμπος με πολύ απλές κινήσεις, αν αξιοποιήσετε το νερό και καταπολεμήσετε κυρίως το κυκλοκόνιο και θρέψετε τα δέντρα σας με ένα πρόγραμμα ορθολογικό, δηλαδή κάνετε κάποια αναλύση εδάφους, εγώ μπορώ να σας πω περίπου τι μπορείτε να κάνετε, και κάνετε και ένα κλάδεμα να κατεβάσετε τα δέντρα, να τα φτιάξετε τα δέντρα έτσι και όχι έτσι, να τα φτιάξουμε οριζόντια, να τα μεγαλώσουμε τα δέντρα, χωρίς να μειώνουμε τις αποδόσεις μας, για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε πολύ τα κοστολόγια, κυρίως συγκομιδής, αλλά και όλων των άλλων εργασιών. Πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο ο ελαιώνας σας, ακόμα και με τα μισά δέντρα να εκμεταλλεύονται, γιατί μου είπατε ότι πολλά δέντρα, ακόμα και τα μισά δέντρα να εκμεταλλεύονται, πιστέψτε με,
ότι θα σας ανταμείψει πάρα πολύ. Υπολογίζουμε, κρατώντας μία τεχνική και ποτίζοντας τα δέντρα σε σχέση με ένα ξηρικό ελαιόδεντρο, ανάλογα βέβαια και τι έδαφος υπάρχει, μπορεί να διπλασιάσουμε έως και να τριπλασιάσουμε τις αποδόσεις στη χρονιά την παραγωγική, αλλά να κάνουμε και κάθε χρόνο ελιές. Μου έλεγε ο φίλος ετούτης ελιές, ο Γιάννης, είχανε και πέρυσι ελιές. Γεμίσανε και φέτος. Λίγο σπρόξιμο θέλουν λοιπόν. Μη σας φαίνεται περίεργο. Απλώς θα πρέπει να μάθουμε τα κουμπιά που θα πατάμε ή τις δουλειές που θα κάνουμε στο χωράφι για να επαναφέρνουμε τα δέντρα μας σε παραγωγική κατάσταση. Ποια είναι αυτά? Μέχρι τέλος Ιουλίου το δέντρο μας πρέπει να κάνει μια βλάστηση καινούρια της χρονιάς που θα ξεπερνάει τους 20 πόντους. Να φτάσει μέχρι και 40. Όχι 50-60, μην κάνει τόσες κλαδούρες, αλλά μέχρι τόσο κλαδιά, άμα κάνει μέχρι τέλος Ιουλίου, έχει προδιαγράψει παραγωγή και για την επόμενη χρονιά. Το καταλάβατε αυτό τι λέω? Άρα εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε την ελιά μέχρι τέλος Ιουλίου να μας κάνει αυτή τη βλάστηση. Αν το κάναμε, θα έχουμε και του χρόνου ελιές. Τι μπορεί να μας εποδίσει? Οι αρρώστιες, κυρίως το κυκλοκόνιο. Συνήθως, από ό,τι είδα, εσείς μέχρι και τον Μάη έχετε πτώση φύλων λόγω του κυκλοκονίου. Η κύρια πτώση φύλων παλιότερα ήταν τον Απρίλιο, τώρα έχει γίνει πολύ πιο νωρίς. Γίνεται Φλεβάρι, Μάρτι. Γιατί έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε πιο ήπιο χειμώνα και παρατεταμένη υγρασία κατά το χειμώνα, που το κυκλοκόνιο, ενώ παλιότερα τα βιβλία λέγανε ψεκάστε Μάρτι και Σεπτέμβρη, αυτά αλλάξανε. Ψεκάζουμε 4 φορές το χρόνο και κυρίως μέσα στο χειμώνα. Δηλαδή ξεκινάμε πιο αργά το φθινόπωρο, Οκτώβρη βλέπετε είμαστε νοβριά. Δεν πάμε να ψεκάσουμε κυκλοκόνιο τώρα. Θα πάμε πότε? Τέλος Νοέμβρη, μέσα Δεκέμβρη. Θα είναι ο ψεκασμός του Σεπτεμβρίου. Γενάρη πρέπει να ξαναψεκάσουμε. Γιατί έχουμε τις αλκιονίδες μέρες και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες, 15 βαθμούς, 20 βαθμούς. Το καλύτερο καιρό για το κυκλοκόνιο. Πρέπει να το καταπολεμήσουμε το κυκλοκόνιο εκείνη την περίοδο. Άρα Δεκέμβρη, Νοέμβρη με Δεκέμβρη ψεκασμό, αμέσως μετά τη συγκομιδή κάνουμε ψεκασμό. Γιατί κάνω ψεκασμό? Όχι μόνο για το κυκλοκόνιο. Να ξεσοκάρω το δέντρο από το ράβδισμα και από το μάζεμα. Μπορεί να μην έχει ελιά όμως καρπό, αλλά πάλι εγώ πρέπει να πάω να επισκεφτώ να το ψεκάσω. Να σκοτώσω τις ασθένειες στην αρχή, κυρίως το κυκλοκόνιο, αλλά και το γλιοσπόριο, που θα σας το δείξω παρακάτω σε φωτογραφίες ποιο είναι, για να το γνωρίσετε, και το φώμα που αρχίζει και εξελίσσεται σε κάποιες περιοχές και αρχίζει και κατεβαίνει και σε εσάς. Άρα χαλκός. Και τι άλλο? Μετά τη συγκομιδή, αμέσως, σας τα λέω, τα τρέχω λίγο για να μην σας δείχνω τάχος της διαφάνειας, αλλά μην σας τα δείχνω για να σας προλάβω λίγο τον χρόνο. Κάνουμε τη συγκομιδή όσο το δυνατόν συντομότερα. Γιατί λέμε όσο το δυνατόν συντομότερα? Γιατί επιδρά στις επόμενες παραγωγές. Αν πάμε όσο πιο αργά πάμε να μαζέψουμε τις ελιές, σοκάρετε το δέντρο και θα πρέπει να ξέρετε ότι περνάει την περίοδο της ερεινοποίησης ή άμα το θέλετε τη συγκέντρωση χαμηλών θερμοκρασιών μέχρι να γεννήσει. Αν είναι σοκαρισμένο, όσο χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες του χειμώνα, δεν μπορεί να ξαναγεννήσει το δέντρο. Άρα τι μπαίνει? Σε ακαρπία. Δεν ανθοφορεί, δεν κάνει ανθούς, ανθοφόρα μάτια ή ανθούς. Ή κάνει ανθούς και δεν τους δένει. Γιατί δεν έχει περάσει ένα χειμώνα με πολύ σοκ, στρες. Και από τα κρύα και από το δικό μας ράβδισμα. Να το ξέρετε, αυτά που σοκάρουν πολύ τα δέντρα κατά σειρά προτεραιότητας είναι οι ασθένειες, αυτές που είναι πολύ δύσκολες, παγετοί, οι καύσονες και το όψιμο ράβδισμα. Σοκάρουν κατά σειρά αυτοί τα δέντρα πολύ. Το όψιμο ράβδισμα έχει και αυτό, αν δεν κάνουμε με σύγχρονα ραβδιστικά
το ράβδισμα και τραυματίζουμε πολύ τα δέντρα με τις στέμπλες, να το ξέρετε ότι πολύ πιθανόν να επηρεαστεί η καρποφορία του δέντρου όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τη μεθεπόμενη. Άρα τι κάνουμε εμείς, γρήγορα το μάζεμα να είναι σε ήπιες σχετικά θερμοκρασίες, να έχει αρκετό χρόνο να συνέλθει το δέντρο. Και το βοηθάμε το δέντρο κάνοντάς του και τους ψεκασμούς. Χορηγός εκπομπής Olive Family Estate and Products. Έχετε πρόβλημα στη συλλογή της ελιάς? Echo 5210. Το θαυμάσιο ιαπωνικό μηχάνημα τώρα διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. Echo, το καλύτερο τεινακτικό του κόσμου. Echo, με τις 2.000 παλμικές δονήσεις το λεπτό, επιτυγχάνουμε τις καλύτερες αποδόσεις στη συλλογή της ελιάς και των καρπών, όπως φιστίκια, καρύδια, αμύγδαλα. Echo, ο πλέον ισχυρός κινητήρας με 3,2 υποδύναμη, ποιοτικά ανώτερος και σε πολύ χαμηλή τιμή. Η ιαπωνική τεχνολογία στα χέρια σας. Αντιπροσωπεία Ελλάδος, Κύπρου, Αλβανίας, Παπαλέξης ΑΕ, Λαμία.